είναι συστηματική προσπάθεια που καταβάλει η νέα Περιφερειακή Αρχή, πριν ακόμα αναλάβουμε κιόλας την ευθύνη της διοίκησης. Από το καλοκαίρι είχα ο ίδιος επαφές και με την Εγνατία και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και σας το είχα πει εδώ και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά με λύπη μου διαπιστώνω ότι κάποιοι συνάδελφοι εντελώς ανήθικα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παρουσιάζουν μια άλλη πραγματικότητα στο δημόσιο λόγο. Θα ήθελα να παρακαλέσω, ας σεβόμαστε ένας τον άλλον και την συναδελφικότητά μας, αλλά και την αλήθεια και ας την υπηρετούμε. Είναι γεγονός ότι η νέα Περιφερειακή Αρχή προσπαθεί επισήμως εδώ και 40-50 μέρες να πεμπλέξει μια υπόθεση η οποία οφείλεται σε προηγούμενη νομοθετική πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβέρνησης και το ξέρετε όλοι. Προσπάθησαν κάποιοι συνάδελφοι να επιρρύψουν ευθύνη ότι αποφεύγουμε να προωθήσουμε το έργο. Εγώ σας το λέω ότι είναι διαρκής η επικοινωνία και η προσπάθεια και από μένα προσωπικά και από άλλους συναδέλφους. Και αν γινόταν αυτό νωρίτερα, ίσως να είμαστε στην ευχάριστη θέση και εγώ και όλοι να ψηφίζαμε στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο την ένταξη του δρόμου Τολεμαίδας Φλόρινας. Εκτιμώ όμως ότι αυτό θα γίνει σύντομα με την απεμπλοκή, την νομοθετική απεμπλοκή της υπόθεσης και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να το φέρουμε πάλι προς συζήτηση και να ενημερωθούν όσοι δεν ήταν καλά ενημερωμένοι να γνωρίζουν πλέον ποια είναι η πραγματικότητα και εφόσον θέλουν να αποκαταστήσουν την αλήθεια στο δημόσιο λόγο τους. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να δώσω και μία απάντηση γιατί απευθύνει η βουλευτής η κυρία Πέρκα με σημερινή ημερομηνία μία επιστολή προς εμένα ως Περιφερειάρχη και στο Περιφερειακό Συμβούλιο ασκώντας μία κριτική για την συγκεκριμένη επιλογή της Περιφερειακής Αρχής να εντάξει το έργο της σύραγγας της Κλεισούρας στο ΕΣΠΑ 2014-2020, καταλήγοντας η κυρία Πέρκα ότι κατά την άποψή της ακυρώνει η επιλογή μας αυτή το έργο του κάθετου άξονα και προτείνοντας στο τέλος, στο πλαίσιο της ενδοπεριφερειακής συνεργασίας όπως αναφέρει στην επιστολή της και σύμπνοιας και με γνώμονα το κοινό μας στόχο για διατηρήσιμη ανάπτυξη της περιφέρειάς μας να στηρίξουμε έργα αξιολογημένα, όρημα, τα οποία είναι απόρρια ολιστικής και συνεκτικής στρατηγικής. Αυτό ακριβώς κάναμε, κυρία Πέρκα. Προσπαθούμε να οριμάσουμε έργα τα οποία έπρεπε να ήταν όρημα από καιρό πριν και ακριβώς για να μην χάσουμε πόρους από το νέο ΕΣΠΑ, καταθέτουμε προτάσεις που είναι απολύτως όρημες στην προγραμματική περίοδο που διανύουμε. Το έργο αυτό, ο κάθετος άξονας, είναι βασική προτεραιότητα, είναι στρατηγική επιλογή και της νέας Περιφερειακής Αρχής, όπως στρατηγική επιλογή και απαραίτητο καθήκον είναι να μην χάσουμε ούτε ένα ευρώ από το τρέχον ΠΕΠ.